πάμε τώρα σε καινούργιες εκλογές, είναι φανερό, ας πούμε. Τώρα η μεθοδολογία σου εσένα και όλων των εταιριών, διότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν δημοσκοπήσεις και τώρα. Δηλαδή εσείς πρέπει να αρχίσετε να μετράτε πάλι. Εξάλλου, παγκοσμίως δεν έχει βρεθεί κάποιο καλύτερο εργαλείο εκτός από την έρευνα. Είσατε δημοκρατία. Λέμε δεν τέλειο, αλλά είναι το καλύτερο που έχουμε. Λοιπόν, θα αλλάξει κάτι τώρα, δηλαδή με βάση και την εμπειρία αυτή, είναι άλλες εκλογές αυτές, δεν ξέρω, για παίρνουμε. Θα σας πω. Θα μοιάζει ακριβώς, μεθοδολογικά σας μιλάω τώρα, έτσι, τεχνικά, ό,τι έγινε το 2019 μεταξύ ευρωεκλογών και εκλογών. Ναι. Αυτό το οποίο εισπράταμε όταν πηγαίναμε προς τις βουλευτικές εκλογές ήταν πολύ καλύτερα δείγματα. Ναι. Δεν χρειαζόταν να ζυγίζουμε πολύ, διότι ο κόσμος θυμόταν, ήταν πολύ πρόσφατο όταν το ρωτούσες τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές και το έλεγε αβίαστα. Ούτε να ντραπεί ήθελε, ούτε να είχε, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι όλες οι εταιρείες τώρα έχουν απελευθερωθεί από αυτή την πίεση και δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση από κανέναν μας να μην δίνουμε σκέτο, ξερό, αυτό που βλέπουμε. Ναι. Δεν έχει πια, υποεκπροσωπήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, άρα δώσ' του 2-3 μονάδες, γιατί τότε τον είχαμε βρει πιο χαμηλά. Αυτό είναι σημαντικό και δεν έχει υποθεί κιόλας. Το λέει πρώτη φορά ο Δημήτρης δημόσια τώρα. Ναι. Και είναι και σημαντικό για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Όσον αφορά το θέμα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη, θεωρείς ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι στις δεύτερες εκλογές? Όχι. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα αφορά τους πάντες. Πρώτον, διότι το ποσοστό το οποίο πήρε χθες η Νέα Δημοκρατία, επειδή ο κόσμος τόσο ψηλά, 41%, δεν το έβλεπε, πιθανά έχει δημιουργήσει σοκ σε πολλούς. Να. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος να πει «Οπ, δεν τη θέλω την κυβέρνηση τόσο ισχυρή». Ένας κόσμος να πει όμως «Α, κοίτα να δεις, αυτό που πίστευα για την κυβέρνηση είναι έτσι και άρα λοιπόν κι άλλο». Ναι. Αφού όλοι οι άλλοι, κοιτάξτε τι πάθανε, διαλύθηκαν. Δεν έχουμε κανέναν άλλον. Ναι. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα θέλουν σταθμίσεις αυτά τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, μάλλον να το πω πιο, με πιο έξυπνο, όχι έξυπνο, πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Mm. Το παιχνίδι είναι στο γήπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ναι. Εάν το ΠΑΣΟΚ εμπλακεί σε έναν διάλογο πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες, για το τι μου είπε στη σούπα και δεν και αποκοπεί... Και ο Παπανδρέου και τώρα και τ' άλλο, ναι. Ακριβώς. Και δεν αποκοπεί από αυτό το πράγμα και να το αφήσει πίσω του και να αρχίσει να μιλάει για το πρόγραμμά του, τώρα θα πάθει ζημιά. Εάν μιλήσει όμως σαν να είναι κόμμα το οποίο έχει πάρει μπροστά και κινείται προς την εξουσία και να το πρόγραμμά μου και τι έχω να προτείνω, μπορεί να δούμε νέες εκπλήξεις. Γιατί οι λίγες μέρες που μένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές δεν βοηθάνε το ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να καταλάβει τι έγινε, να το διορθώσει, να βρει καινούργια πρόσωπα, να πείσει ότι δεν είναι λαϊκιστής και ότι έμαθε να διαχειρίζεται οικονομικά θέματα. Υπάρχει, επειδή το περιέγραψε πολύ ωραία εχθές, ποια ήταν τα δισαβαντάζ του ΣΥΡΙΖΑ, αφήγημα ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές τώρα, μετά από αυτή τη συντριπτική ήττα, είναι η αλήθεια, έχει, μπορεί να βρει, μπορεί να πατήσει κάπου, για να μην αποσυσπηρωθεί τέλος πάντων? Φοβάμαι ότι κινδυνεύει να πέσει πάλι στην επικίνδυνη ατραπό ότι μη πρημοδοτείτε τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία και άρα εκ της μη πρημοδότησης ελάτε σε εμάς. Ναι. Το οποίο είναι πάλι αντανακλαστικό. Αρνητικό, ναι. Δεν είναι ενεργητικό. Πρέπει να βρει ενεργητικό λόγο για το πρόγραμμά του. Ξέρεις όμως, ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που τον ψήφισε τώρα, σήμερα νιώθει πολύ απογοητευμένος. Δηλαδή λέει τώρα, τι να πάω να ψηφίσω ρε παιδί μου τώρα. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα πριν. Ναι. Ναι. Έτσι, ναι. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Και γι' αυτό, Δημήτρη Καμπουράκη, επέλεξα να σου πω ότι το παιχνίδι, η μπάλα παίζεται στο ΠΑΣΟΚ. Στο γήπεδο του ΠΑΣΟΚ.
Και όχι στο γήπεδο. Νομίζω όμως ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει προβληματάκι. Δηλαδή το 40. Αυτή η ιστορία τη παντοδυναμία. Ναι. Εντάξει. Δημιουργεί αντίρροε. Εντάξει, αδερφέ, τώρα τι. Εντάξει. Άσε, σου λέω άλλο να φύγω εγώ τώρα από την Αθήνα πάω στη Λάρισα να ψηφίσω. Αφού βγήκε, δεν. Εντάξει. Λέω μία περίπτωση. Δεν είναι μόνο τεχνικό. Όχι μόνο. Δημήτρη, ναι. Δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι ο άλλος σου λέει, εγώ λοιπόν ως παλιός ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, εφόσον έχω και νυν της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον έχω εξασφαλίσει, ότι ο Κυριάκος θα είναι κυβέρνηση, θα εμπλακώ στο ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσω ποιον θέλω από τους δυο. Και αφού δεν έχω αντιπολίτευση, μήπως ο Ανδρουλάκης που είναι άφθαρτος και αρχίζει και αποκτά τώρα στοιχεία, ό,τι είχε ο Τσίπρας σε παλαιότερες καταστάσεις, πρέπει να του δώσω μια ευκαιρία. Ναι. Κύριε Μαύρο, να ρωτήσω κάτι. Εμείς πήγαμε η νέα γενιά να ψηφίσει. Πιστεύετε θα πάμε και στις δεύτερες εκλογές? Αυτό, να σας πω, όσοι θα πάνε για δουλειά, φοβάμαι ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Όσοι θα είναι σε ζώνη. Οι άλλοι που πήγαν και ενθουσιάστηκαν, γιατί θα έμαθαν, θα διάβασαν ότι η δική τους η γενιά ήταν αυτή που ισορρόπησε την ψαλίδα ανάμεσα στα δύο κόμματα, άρα θα συνειδητοποιήσουν την ισχύ τους. Mm. Αυτή η ισχύ, όταν τη νιώσεις να την κρατάς στα χέρια σου, λειτουργεί κολακευτικά. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι εργαζόμενοι νέοι μπορεί να μην πάνε, αλλά δεν θα έχουμε φαινόμενα «καλά τώρα εγώ πάω για μπάνιο γιατί έκανα το καθήκον μου και βαριέμαι». Το αντίθετο θα λειτουργήσει ότι κοίτα τι ωραία που είναι, παίζω ρόλο. Γι' αυτό και μπορεί να τους οδηγήσει στην κάλπη. Πάντως είπαμε 31-28 είπε στον νέοι. 31-28 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Διαφορά μεγάλη από το συνολικό αποτέλεσμα, έτσι, που ήταν συντριπτικά. Ναι, αλλά περιμέναμε να είναι μπροστά. Έτσι. Ναι, ναι. Κατεγράφει. Προσέξτε, είναι στο 17-24, όχι στο 25-34. Στο 25-34. Είναι πιο κοντά τα ποσοστά, ανάμεσα στα δύο, ακόμα πιο κοντά. Γιατί εσύ έβαλες χθες και τη διαφορά των δύο ηλικιακών ομάδων. Λες η Millennials και... Ναι. Οι millennials και... Αυτό, Δημήτρη, ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι millennials, που είναι οι από πάνω ηλικίες και φτάνει στα όρια τα δικά μας. 25 ναι, πλάς. Ναι, ναι. 25 πλάς ήταν μια γενιά η οποία έμαθε να τους παρέχονται πολλά εύκολα. Και ένιωσαν, σας το λέω από μελέτες αυτό, δεν είναι προδομένη. Έτσι δικό μου. Ακριβώς, δεδομένα και ότι όχι μόνο δεδομένα, δηλαδή θα αγωνιστώ και οφείλω να τα έχω, αλλά είναι και να μου τα δώσεις, όχι να τα αγωνιστώ πρώτα. Ενώ η γενιά η μικρότερη, η Z, γεννήθηκε ακούγοντας γονείς και μία κατάσταση στην κοινωνία η οποία ήταν πόλεμος. Αυτό το πόλεμο λοιπόν το θεωρήσανε δεδομένο, άρα είχαν δεδομένο τον πόλεμο αυτοί και όχι την ευμάρεια. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι γεννημένοι Ταλιμπάν σε εισαγωγικά να αγωνιστούν για τη ζωή τους. Ωραία. Αυτό και πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και συμμετέχουν. Ναι.